αδελφοί μου, ευλόγησον ο Πανάγαθος Θεός δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και εισήλθαμε στην πέμπτη εβδομάδα των νηστιών. Μου έκανε εντύπωση δε αυτά στα σημέρα όταν επισκέφθηκα ένα πνευματικό παιδί το οποίο είχε ένα εγγονάκι και του έδωσαν ευλογημένη αυτή η κυρία νηπιαγωγός η Δεσποινής πια είναι ευλογημένη κόρη έδωκαν στα παιδάκια μία γυναίκα η οποία είχε 7 πόδια. Τα χέρια σταυρωμένα και το στόμα κλειστό. Τα 7 πόδια συμβόλιζα τα 7 εβδομάδες των νηστιών. Τα χέρια συμβόλιζαν την προσευχή και το στόμα κλειστό να μην κατακρίνουμε τον αδερφό μας. Όταν το είδα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Κάθε μια εβδομάδα που περνούσε εκόβανε και ένα πόδι από εκεί για να φτάσουμε στην μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Λέγω, η Ελλάδα μας ποτέ δεν πεθαίνει. Πραγματικά δεν εξαφανίζεται η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας έχει μέσα εκλεκτά παιδιά τα οποία ο Θεός διαφυλάττει, ευλογεί και σκέπει. Η Ελλάδα μας έχει το άλας, το οποίο είπε ο Κύριος ότι αλατίζει την γη, αλατίζει τον κόσμο, ημίσεστε το άλας της γης. Η Ελλάδα μας έχει μέσα την πίστη εις των αληθινών Θεών. Όσον και αν τα πράγματα έρθουν σε δύσκολες στιγμές, η Ελλάδα μας θα έχει να αναδείξει εκείνους οι οποίοι θα υπερασπιστούν τον Χριστό μας και θα μείνουν πιστοί άχρη θανάτου. Τα σημέρα αυτά απασχολεί τον κόσμο ένα θέμα το οποίο είναι επιθύρες, βρίσκεται δηλαδή έτοιμο να εμφανιστεί. Αυτό το θέμα είναι το θέμα των νέων ταυτοτήτων. Θα πάρουμε την ταυτότητα την νέα την οποία ετοιμάζουν ή δεν θα την πάρουμε? Το ερώτημα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Οι πιστοί στον Θεό αγωνιούν δια το τι έχει επάνω αυτή η ταυτότητα και θέλουν να στηριχθούν κάπου δια να έχουν να ομιλήσουν εν ώρα δυσκολίας. Αυτό ακριβώς επειδή μας απασχολεί θα μιλήσουμε λίγα λόγια, διότι δεν απασχολεί μόνο εμάς, απασχολεί και όλο τον ελληνικό λαό. Οι κυβερνώντες ήδη ήρχισαν από το αστυνομικό σώμα και θέλουν να δώσουν εκεί τις νέες ταυτότητες για να φτάσουν μετά σε άλλο, εις τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο. Μετά από εκεί θα φτάσουν εις τις τράπεζες, μετά από εκεί θα φτάσουν εις όλο τον κόσμο. Πηγαίνουν δηλαδή ο λίγων κατολίγων. Δεν έχουν την τόλμη να πούν στον ελληνικό λαό ότι αυτό το θέμα θα το έχετε υπόψη. Δεν το δημοσιεύουν, που ότι δεν δημοσιεύεται, ότι δεν δύναται να έρθει στο φως, σημαίνει ότι κάτι το στραβό υπάρχει. Διότι δεν αντέχει να ελεγχθεί υπό του φωτός, λέγεται τα πονηρά έργα του ανθρώπου, δεν δύνανται να ελεγχθούν υπό του φωτός. Και σε αυτό το θέμα, αδερφοί μου, θα σας παρουσιάσω αυτή τη στιγμή μία αίτηση την οποία έκανε η κυρία Βασιλική Χατζιωάννου και η κυρία Μαλαματένια Τσελιάγκου και εκινητοποιήθηκε η διαμαρτυρία αυτή ή κοινοποίηση της επιθυμίας των δύο αυτών γυναικών εις την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας, εις τον Σύνδεσμον Συνταξιούχων, εις το Υπουργείο Εργασίας και εις ακόμη δύο άλλα ταμεία. Εμάς δεν μας αφορούν αυτή η κοινοποίηση η οποία επήγε σε άλλους, μας αφορά η κοινοποίηση η οποία έρχεται σε εμάς αυτή τη στιγμή.
θα μας δοθεί κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, λέγουν οι υπεύθυνοι. Κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως. Κοινωνική ασφάλιση είναι το περισσότερο μέρος, το μέρος της υγείας του ανθρώπου. Διότι αυτό είναι και το άρφα και το ωμέγα. Όταν ο άνθρωπος ευρεθεί στην δυσκολία να επισκεφθεί έναν ιατρό ή να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο, πώς θα βγει πέρα, διότι τα έξοδα είναι τεράστια. Αυτοί λέγουν ότι η ταυτότητα θα δώσει καλύτερα εξυπηρέτηση. Πάντοτε εδώ είναι το δόλωμα. Το δόλωμα είναι να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, λέγει, σύντομα, χωρίς να καθυστερεί. Δι' αυτόν τον λόγο θα μας δώσουν αυτήν την ταυτότητα. Βέβαια, εκ των προτέρων ομιλούμε και λέγουμε ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε καμία δυσκολία. Τώρα ευρέθηκε η δυσκολία. Αλλά εκείνη η συνθήκη Σέγγεν μέσα έχει και το θέμα των ταυτοτήτων. Άλλες χώρες απέρριψαν αυτήν την ταυτότητα, οι οποίες ευρίσκονται μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εμείς όμως, σαν πιστά παιδιά, πάντοτε λέμε ναι, θα λάβουμε αυτήν την ταυτότητα. Δεν φέρουμε ποτέ αντίρρηση. Θα παραδεχτούμε και να λάβουμε την εν λόγω κάρτα, αδερφοί μου, υπό την προϋπόθεση. Πρώτον, ότι θα έχει μόνον τον αριθμόν μητρώου του ασφαλισμένου χωρίς μικροτσίπ επάνω. Δηλαδή σε κάθε τι τώρα, όπου περπατήσεις, υπάρχει αυτό το μικροτσίπ. Και το ετοιμάζουν και δια τα διόδια. Θυμηθείτε τι σας έλεγα ότι θα πιάσουν το θέμα της συγκοινωνίας. Θυμηθείτε τα λόγια, σας τα έλεγα πριν 18 ολόκληρα χρόνια, πριν 19 χρόνια. Σας τα έλεγα αυτά. Θα πάρουν τρία πράγματα. Θα πάρουν την κοιλία, θα πάρουν τη συγκοινωνία και θα πάρουν το αργύριο της τράπεζας. Αυτά είναι τα τρία τα που δένουν τον κόσμο ολόκληρο. Και τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν στα διόδια, ήδη έβαλαν κάτι μπάρες, οι οποίες αν δεν πληρώσεις δεν ανοίγει αυτή η μπάρα για να περάσεις. Και συντοχρόνο προετοιμάζουν μια ειδική κάρτα με μικροτσί πάνω, την οποία θα δώσεις αυτήν την κάρτα και αυτομάτως τα χρήματα τα οποία θα δώσεις εκεί θα παίρνονται από το ταμείο το οποίο θα δηλώσεις, χωρίς να κάθεσαι να δίδεις χρήματα. Από εκεί αυτομάτως θα πηγαίνει στην τράπεζα, θα παίρνει τα χρήματά του και εσύ θα περνάς με αυτήν την κάρτα που θα δώσουν, που επάνω σε αυτήν την κάρτα θα έχει πολλά άλλα. Και μεταξύ αυτών το πλέον υπεύθυνο, το πλέον το οποίο μας ανησυχεί, ο αριθμός του Αντιχρίστου. Μετά λέγουν ότι για να φύγουμε και από αυτό να δώσεις την κάρτα, είσαι αναγκασμένος να βάλεις πάνω στο αυτοκίνητο σου αυτό το μικροτσίπ. Ούτως ώστε μόλις έρθει το αυτοκίνητο εκεί και βλέπει με ειδικό μηχάνημα να περνάς. Δεν το έχεις, δεν θα περάσεις. Ως εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν και δυσκολεύουν περισσότερο, εφόσον αυτή τη στιγμή εμείς λέγουμε ότι θα πάρουμε αυτήν την κάρτα, την νέα ταυτότητα, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει επάνω αυτό το μικροτσίπ, το οποίο δυστυχώς το βάζουν πάντοτε. Έπειτα να μην υπάρχουν μαγνητικές ταινίες με εκείνο τον barcode, εκείνες τις γραμμές. Έπειτα να μην υπάρχει επάνω στην ταυτότητα αυτήν ουδέν το αντιχριστιανικόν ή σατανικόν σύμβολο. Με αυτάς τις προϋποθέσεις ευκόλως θα πάρουμε την νέα ταυτότητα. Εάν όμως υπάρχουν αυτά επάνω, πρέπει οπωσδήποτε να φέρουμε αντίρρηση, να φέρουμε μια διαμαρτυρία σε αυτούς ότι δεν θέλουμε αυτήν την κάρτα. Το δεύτερο, εάν θα εξυπηρετούμε θα μόνο με την απλή επίδειξη της κάρτας και όχι με την χρήση κομπιούτερ, πράγμα το οποίο ίσχυε παλαιότερα και στην Αμερική.
Δηλαδή θα δείξεις την ταυτότητα αυτή και θα είσαι τελειωμένος. Εάν όμως θα περάσεις από εκείνα τα μηχανήματα αυτών, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και στην περίπτωση όμως που η κάρτα θα είναι ηλεκτρονική και θα γίνεται χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ή scanners, όπως τα λένε, για την ανάγνωση του ιατρικού ιστορικού μας, δηλαδή της υγείας μας, αρνούμεθα να παραλάβουμε αυτήν την κάρτα δια τους εξής λόγους. Δια λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως. Δια λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως. Τώρα, πού στηρίζεται αυτό? Εξ όσων γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα, είναι γνωστό αυτό, ότι οι μάρτυρες του Γεχωβά δεν λαμβάνουν όπλων δια λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως, λέει. Εμείς αρνούμεθα να πάρουμε όπλων. Τους κατεδίκασαν, όχι. Τους εφυλάκησαν, όχι. Τους κατεδίωξαν, όχι. Το λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή σέβονται οι κύριοι τους μάρτυρες του Ιεχωβά, γιατί δεν σέβονται και την δική μας θρησκευτική συνείδηση? Εδώ είναι το ερώτημα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μειονότητες στην Ελλάδα και ονομάζονται αντιρρησίες συνειδήσεως. Δεν οπλοφορούν για να υπερασπιστούν την πατρίδα, όπως είναι καθήκον κάθε Έλληνος πολίτου όταν υπηρετεί στον στρατό, χωρίς η ενέργειά τους αυτή να συνεπάγεται ουδεμίαν κύρωση. Δηλαδή αυτήν τη στιγμή, εάν θέλεις να ξεφύγεις από τις Σκοπιές, να ξεφύγεις από τα γυμνάσια, να ξεφύγεις από όλα αυτά, φωνάζεις εκεί και λες «Είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά» και τελείωσαν τα πράγματα. Σε αυτό το σημείο ακριβώς και εμείς λέγουμε ότι πολύ περισσότερον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι είμεθα συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα, ως αντιρρησία συνειδήσεως, και εμείς έχουμε και εμείς το δικαίωμα να πούμε αυτό, δεν αποδεχόμεθα την εν λόγω κάρτα εάν φέρει τον αριθμό προπάντων, τον αριθμό του Αντιχρίστου 666 ή άλλο αντιχριστιανικό σύμβολο. Πρώτο λοιπόν αυτό. Το δεύτερο, διαλόγους διαφάνειας. Διαφάνεια σημαίνει κάτι το οποίο δεν κρύπτεται, κάτι το οποίο δεν σκεπάζεται, κάτι το οποίο εμφανίζεται εις τον κόσμο και σου λέγει «εγώ είμαι, Κύριε». Δεν φοράει μουτσούνα, δεν φοράει φορέματα, μασκαριαμένα φορέματα όπως στον καρνάβαλο και περπατάει η κόρη σου μπροστά σου και δεν ξέρεις αν είναι η κόρη σου. Έχει μια μουτσούνα μπροστά, μέρες από κρυάς λέγει, και φορούμε αυτές τις μουτσούνες. Διαφάνεια σημαίνει να είσαι όπως είσαι, να φαίνεται το πρόσωπό σου. Διαλόγους διαφάνειας λοιπόν. Οι εκάστοτε κυβερνώντες αρέσκονται συνεχώς να ομιλούν για διαφάνεια σε όλα τα θέματα. Όταν όμως το ιατρικό ιστορικό μας αναγράφεται σε μικροτσίπ, δηλαδή αυτή τη στιγμή πηγαίνεις εκεί και σου παίρνει μια ανάκριση και σου λέγει «Έχεις την τάδε αρρώστια, έπαθες αυτή την αρρώστια, σου συνέβη και αυτό, έκανες εγχειρήσεις, πόσες εγχειρήσεις έκανες» και συνεχίζει και σου παίρνει το ιστορικό και αυτό καταγράφεται πάνω στην κάρτα αυτή. Αναγράφεται πάνω σε μικροτσίπ ή σε μαγνητική ταινία. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η νέα ταυτότητα έχει μια μαγνητική ταινία επάνω. Πάνω σε αυτήν την μαγνητική ταινία όμως γράφονται εκατομμύρια λέξεις. Σε αυτήν την περίπτωση πού είναι η διαφάνεια την οποία έχουν? Άρα σημαίνει ότι κάτι το ύποπτο είναι μέσα σε αυτή την ταυτότητα. Όταν δεν μπορούμε εμείς οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και θυγόμενοι από τυχόν λάθη να αναγνώσουμε
να ελέγξουμε την ορθότητα των γραφωμένων, να επέμβουμε σε τυχόν διόρθωση. Υπάρχει περίπτωση να αποβεί μοιραία για τη ζωή μας μια έκτακτος εισαγωγή μας σε ένα νοσοκομείο, διότι κρατώντας αυτήν την ταυτότητα την βάζει πάνω στο κομπιούτερ, λέγει αυτός ο ασθενής έχει αυτές τις αρρώστιες. Εδώ ενώ μπορεί να μην έχεις τέτοια αρρώστια, να είχες και να θεραπεύτηκε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο άλλος να πιστοποιήσει το μηχάνημα, το άψυχο, να πιστοποιήσει την ορθότητα. Εμείς δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και τα πράγματα δυσκολεύονται. Όταν ο θεράπων ιατρός ή ο χειρουργός διαβάσει στο κομπιούτερ το λανθασμένο ιστορικό μας, μπορεί να μας δώσει λανθασμένη θεραπευτική αγωγή ή να μας βγάλει δωρητές οργάνων χωρίς να το θέλουμε. Δηλαδή κόψε του το κεφάλι του και βγάλε τα όργανα και δώστα και τελειώνει η υπόθεση. Χωρίς να είμαστε και εμείς και να μας στείλει νωρίτερα εις τον άλλο κόσμο, όπως γράφουν αυτά τα δύο πλάσματα τα οποία διαμαρτύρονται. Εφτάσαμε στο δεύτερο σημείο, το είδαμε και το δεύτερο σημείο, δια ποιους λόγους δεν δεχόμεθα αυτήν την καινούργια ταυτότητα. Τρίτον, έχουμε ακόμη ένα λόγο. Η κατάργηση του ιατρικού απορρίτου. Έχει δημοσιευθεί κατά καιρούς στον τύπον ότι μπήκαν στα αρχεία υπηρεσιών με πληροφορίες άκρως απόρριτες, σπάζοντας κωδικούς και καταργώντας ασφαλιστικές δικλίδες μέσα σε αυτά τα κομπιούτερ. Υπήρξαν πληροφορίες και στην Αμερική και στην Ευρώπη ότι χωρίς να το περιμένει κανείς εισήλθαν μέσα, ευρήκαν τα αρχεία αυτού του κομπιούτερ και εκείνα όλα τα οποία είχαν καταγραμμένα πάνω σε σκληρούς δίσκους τα χρήστεψαν. Όταν λοιπόν 16άριδες παίζοντας με τους ηλεκτρικούς υπολογιστές αναστατώνουν ολόκληρο την Αμερική με την προηγμένη τεχνολογία, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μας διαβεβαιώσει ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και στο αρχείο των ιατρικών μας, των ιατρίων μας, της υγείας μας, διαβάζοντας ή επιφέροντας αλλοιώσεις στα στοιχεία μας και στο ιστορικό μας, όταν η δική μας τεχνολογία δεν είναι τόσο προηγμένη και θα είμαστε πιο ευάλωτοι σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Εάν στην Αμερική αλλάχτησαν, έπαθαν, υπέστησαν αλλαγές όλα εκείνα τα οποία ήσαν γραμμένα επάνω στους σκληρούς δίσκους των μηχανημάτων αυτών, πόσο μάλλον λέγουν και εμάς στην Ελλάδα δεν θα γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Τελειώνοντας, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής. Όπως γνωρίζουμε, κάθε ανθρώπινο επίτευγμα, πρόοδος τεχνολογίας κλπ. Έχει και τα τρωτά του. Μας ομιλούν οι διάφοροι αρμόδιοι για καλύτερη, ταχύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια. Όταν πρόκειται να μας πείσουν να κάνουμε χρήση πιστωτικών και άλλων ηλεκτρονικών καρτών, οι οποίες όπως απεδείχθη εκ των υστέρων και από προσωπική πείραν εκάστου και από άλλες περιπτώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητος, μόνον εξυπηρέτησης και ασφάλεια δεν παρέχουν εις τον δικαιούχον ο οποίος θα κρατεί την ταυτότητα αυτήν. Εξάλλου δεν έχουμε κανένα παράπονο από την μέχρι τούδε εξυπηρέτηση του ταμείου μας, ώστε να δικαιολογείται η αλλαγή του συστήματος για δήθεν εξυπηρέτησή μας. Αυτό είναι συμφωνία από την συμφωνία Σέγγεν και δεν είναι τίποτε άλλο. Είπαν οι Ευρωπαίοι ότι θα αλλάξουμε την ταυτότητα και εμείς σαν πιστά και υπάκουα τέκνα, χωρίς να φέρνουμε ποτέ αντίρρηση, λέγουμε ναι, θα την αλλάξουμε. Ενώ άλλες χώρες είπαν όχι, δεν θέλουμε εμείς αλλαγή ταυτότητος. Ως εδώ τελειώνουν αυτήν την επιστολή των οι δύο αυτές κυρίες.
Δια πάντα ταύτα εξετούμεθα την νομική προστασία, διότι εκτός από υποχρεώσεις έχουμε και δικαιώματα. Δεν μπορεί να μας στερήσουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή μας, καθήν στιγμή μας έκαναν και κάνουν κρατήσεις πολύ φοβερές, πολύ δαπανηρές, ουχή ευκαταφρόνητες, άλλως δεν θα διαφέρουν από κλέπτες που μόνον παίρνουν και δεν δίδουν. Κοινοποίησης. Σας είπα προηγουμένως ότι κοινοποιήθηκε η επιστολή αυτή εις την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, που πιστεύουμε να έχουμε μια απάντηση η οποία θα είναι διόλων των ελληνικών λαών, των πιστών ελληνικών λαών, εις τον σύνδεσμο των συνταξιούχων, εις το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εις άλλα δύο ταμεία. Ως εδώ, αδερφοί μου, ο νοόν νοήτο, εκείνος ο οποίος ήκουσε αυτό το καινούριο, το νέο μαντάτο, θα αναλογιστεί τώρα, μετά από αυτά τα οποία είπαμε, τα αναλύσαμε και τα εκάναμε κατανοητά και μένουμε πλέον στην διάθεση του καθενός από εμάς. Βέβαια, μετά από αυτό, εάν επιμένουν οι κρατούντες να δώσουν αυτήν την ταυτότητα, να ξέρετε ότι θα έχουμε διωγμούς, να ξέρετε ότι θα έχουμε τυχόν φυλακίσεις, θα έχουμε στερήσεις των δικαιωμάτων μας, θα έχουμε στερήσεις των χρημάτων μας, του κόπου μας, του κόπου μας, του ιδρώτος μας και ούτω καθεξής. Γι' αυτό σας έλεγα, δώστε τώρα να τελειώσουμε τουλάχιστον αυτό το πνευματικό κέντρο, να τελειώνουμε. Ας στείλουμε κάτι στον ουρανό. Ας στείλουμε κάτι στον ουρανό, διότι δεν ξέρουμε πού θα μας τα στείλουν. Βέβαια, η συγκίνηση μου είναι μεγάλη, διότι η αγάπη σας εκδηλώνεται τόσο πολύ στον Άγιο Γεώργιο. Έπειτα η απεριόριστος εμπιστοσύνη την οποία έχετε στο πρόσωπο που σας αγαπά και σας ομιλεί και σας νουθετεί και σας έχει με φόβον και τρόμον ενώπιον του Θεού, όλα αυτά με συγκινούν πάρα πολύ, αδερφοί μου. Βρισκόμεθα βέβαια στο σημείο, πολύ γρήγορα θα σας αναφέρω για πόσες πόρτες θέλουμε και πόσα παράθυρα για το πνευματικό κέντρο, και θα κάνουμε ο καθένας από ό,τι μπορούμε, ή μία πόρτα ή ένα παράθυρο. Και ερχόμεθα και φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα για να ειδούμε τα σημέρας αυτάς που οδηγούμεθα. Τα σημέρας αυτάς, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι περίοδος νηστείας, προσευχής, εξομολογήσεως, θείας κοινωνίας και τη συμμετοχή μας όσων μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός, να έρθουμε μέσα εις τα πάθη του Κυρίου μας, να συμπονέσουμε και να συμπάσχουμε με τον Κύριό μας τα σημέρας εκείνας, να συμπορευτούμε με ταυτού και να φτάσουμε έως τον Γολγοθά και τον τάφον του, δια να συναναστηθούμε την ημέρα της Αναστάσεως του με μία διαφορά, όχι από νεκρόν σώμα, αλλά όχι από τον τάφον όπου ετάφει ο Κυριός μας ως νεκρό σώμα, αλλά να συναναστηθούμε από τα νεκρά έργα τα οποία μας καλύπτουν τη ζωή μας. Η ζωή μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία εργασία η οποία επισορεύει επάνω στην ψυχή τον θάνατο. Και μετά από τον θάνατο, αδερφοί μου, έρχεται η αιώνιος κόλασης. Τι είναι η αιώνιος κόλασης? Στην περασμένη μας συνάντηση είχαμε ομιλήσει περί ψυχής και είδαμε τι είναι η ψυχή. Τώρα θα δούμε τι είναι η κόλασης. Κόλαση να ακούμε συνεχώς, αλλά δεν γνωρίζουμε τι είναι. Κόλαση να ακούμε, αλλά δεν φοβούμεθα. Κόλαση να ακούμε και κρίση Θεού και δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτά θα δούμε στην παρούσα συνάντησή μας,
και είμαι σίγουρος ότι δεν θα μας φτάσει το θέμα αυτό και θα έχουμε και μία δευτέρα συνέχεια του θείου τούτου κηρύγματος. Τι είναι κόλασης, αδερφοί μου? Κόλασης με μία λέξη, εάν ποτέ ερωτηθούμε τι είναι κόλασης, όπως ερωτούσαν πάντοτε οι κατακριτές και οι ήρωνες των Ιερών Χρυσόστομων και του έλεγαν, όλο μας φοβερίζει με αυτή την κόλαση, που είναι επιτέλους αυτή η κόλαση, να πάμε να τη δούμε. Και ο Ιερός Χρυσόστομος τους απήντησε με το στόμα εκείνο της σοφίας και της γλυκύτητος που του έδωσε ο Θεός μας και τους λέγει να παρακαλείτε να μην πάτε στην κόλαση, όχι να δείτε που είναι η κόλαση. Αυτό και εμείς λέγουμε, Κύριε, μη μας στερήσεις των παράδεισών σου. Και κόλασης σημαίνει με μία λέξη στέρησης του Θείου προσώπου του Δημιουργού που λέγεται Θεός. Αυτή είναι η κόλαση. Εάν ερωτηθούμε τι είναι κόλασης, είναι η στέρηση της παρουσίας του Θεού. Εάν ποτέ, αδερφοί μου, ήδη να το κανείς να πει ότι ο Πανάγαθος Θεός εμφανιζόταν μέσα στην κόλαση για ένα λεπτό, για ένα δευτερόλεπτο, η κόλαση σε εκείνη και τα μαρτύρια θα μετεβάλλοντο εις παράδεισο. Και αν είναι το δυνατόν το πρόσωπο του Θεού να φύγει από τον παράδεισο, ο παράδεισος θα μεταβαλλόταν εντός ρηπής οφθαρμού, θα μετεβάλλεται εις μίαν κόλαση. Ώστε η κόλαση είναι η στέρηση του προσώπου του Θεού, η θέα του προσώπου του Θεού, το να είσαι με τον Θεό. Αυτή είναι η κόλαση. Αλλά περισσότερο ας δούμε στη συνέχεια του Θείου Κηρύγματος. Εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι αδύνατον ένας κακούργος άνθρωπος να μην έχει έναν κακό τέλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος οδεύεται προς τον γκρεμνό της απολίας να μην έχει και έναν τέλος κακό, έναν δρόμο κακών. Εκείνο το οποίο οι κακούργοι άνθρωποι πράττουν στην ζωή αυτήν είναι το τέλος μία συμφορά, ένα κακό φοβερό. Διότι οι κακοί άνθρωποι δεν κάνουν καλά έργα. Θα δούμε εδώ, για να το γνωρίσουμε περισσότερο, ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή. Ο Δαβίδ, αδερφοί μου, ήταν ο βασιλεύς των Ιουδαίων και είχε έναν ιόν ο οποίος ονομαζόταν Αβεσσαλόμ. Μία ημέρα αυτό το παιδί εξεσηκώθη εναντίον του πατέρα του για να του πάρει τον θρόνο. Έκανε δηλαδή αυτό το οποίο σήμερα ακούμε και ονομάζεται πραξικόπημα. Έκανε έναν στρατόν, εξεσηκώθη εναντίον του πατέρα του να ρίξει από το θρόνο τον πατέρα του τον Δαβίδ για να αναλάβει αυτός τον θρόνο. Τον έλαβε μία υπερφυσική υπερηφάνεια, αυτό το οποίο ακριβώς έχουμε σήμερα στη ζωή μας και πρέπει να παλεύουμε να φύγει αυτή η υπερηφάνεια από τη ζωή μας. Να δούμε όμως τι ελεηνόν τέλος είχε αυτή η πράξη του. Η ασέβεια αυτή προς τον πατέρα, και τούτο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως όσοι έχουμε γονείς, να μην πηγαίνουμε εναντίον των γονέων μας, να τους πικραίνουμε, διότι αυτό συνεπάγεται κόλαση αιώνιων. Μέσα στις 10 εντολές τις οποίες έδωσε ο Θεός, έδωκε και την εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και εγώ ως ανταπόδοση αυτής της στηρίσεως της εντολής θα σου δώσω χρόνια πολλά να ζήσεις πάνω στην γη και ευλογημένα χρόνια. Να σκεφτείτε τώρα εκείνοι οι οποίοι σπρώχνουν τους γονείς τους σε ένα σημείο για να αποθάνουν, να κλείσουν τα μάτια τους, να μην τους βλέπουν. Ο Αβεσσαλόμ ήταν επάνω σε μία
σε ένα άλογο το οποίο είναι το ημίωνος. Δεν είναι το ούτε γαϊδούρι, δεν είναι το ούτε άλογο. Είναι αυτό το οποίο έχουν στην Ελλάδα μας στα χωριά. Δεν είναι από αυτά τα άλογα τα υπερήφανα τα οποία καβαλικεύουν πάνω ή κάνουν αυτά τα υποδρόμια. Δεν είναι γαϊδουράκι, είναι το μέσο. Πάνω σε αυτό το μέσο στο ζώο αυτό στην ημίωνον εκαβαλίκευσεν επάνω και έτρεχε με οργή να έβρει τον πατέρα του να τον σκοτώσει. Η μανία του ήταν να σκοτώσει τον πατέρα του. Ήταν ένας αποστάτης ιός. Βγαίνει μέσα εις τα δάση και τρέχει να έβρει τον πατέρα του και η Αγία Γραφή γράφει ότι ήταν από αυτούς τους μαλλιάδες τους οποίους έχουμε σήμερα που τρέχουν τα μαλλιά τους είναι μέχρι κάτω στην πλάτη τους. Έτσι ήταν ο Αβεσσαλόν. Είχε μαλλιά λέγει μεγάλα. Εκεί που έτρεχε περιπλέκονται λέγει τα μαλλιά του, οι τρίχες της κεφαλής του πάνω σε ένα δέντρο και κρεμάμενος μετέωρος μεταξύ του δέντρου και της γης τον ευρήκε φοβερά δυστυχία. Την ίδια στιγμή παρουσιάζεται ο πλέον έμπιστος στρατηγός του Δαβίδ, ο Ιωάβ. Παρουσιάζεται και το βλέπει κρεμαμένο επάνω από τις τρίχες της κεφαλής, επάνω σε εκείνο το δέντρο. Παίρνει αμέσως τρία βέλη και του τα χτυπάει στην καρδιά. Περισσότερον βάσανος δεν υπήρχε από αυτό, διότι ο Αβεσσαλόμ δεν αποθνίσκει. Τρέχει το αίμα και εκείνος δεν αποθνίσκει. Έλαβε λέγει η Αγία Γραφή Ιωάβ τρία βέλη αντιχειρή αυτού και έπηξε να φτάνει την καρδία Αβεσσαλόμ έτη ζώντος. Το θέαμα ήταν αξιοθρήνη τον αδερφή μου. Δεν υπήρχε πιο φοβερό θέαμα. Να βλέπεις έναν γκρεμάμενο από τις τρίχες της κεφαλής να μην μπορεί να σηκώσει τα χέρια του, να μην μπορεί τα πόδια του να τα πατήσει πουθενά, η πληγή να είναι μεγάλη και να τρέχει το αίμα, να μην πεθαίνει και να βρίσκεται επάνω σε ένα δέντρο να κρέμεται ένα άθλιο πράγμα όσον κρατεί η δύναμη της κόμης της κεφαλής του. Του έβαλε τρία θανατηφόρα κοντάρια ο Ιωάβ στο στήθος και μόλον τούτο ακόμη βασανισμένη ψυχή εκείνη δεν βγαίνει από το σώμα. Τεινάζεται, στρέφεται δεξιά και αριστερά, σπαράττει, δέρνει με τα πόδια του τον αέρα, τρέχει με τα χέρια του, προσπαθεί να ξεμπλεχτεί δεν μπορεί, η πληγή είναι ανοιχτή και τρέχει το αίμα, στρέβει τα μάτια του δεξιά και αριστερά να έβρει παρηγορία, δεν βρίσκει, στενάζει θλιβερά, βιάζεται έως την τελευταία του αναπνοή. Πάσχε επάνω σε εκείνο το δέντρο ένα παιδί το οποίο να πήγαινε εναντίον του πατέρα του. Δεν δύναται ούτε να αποθάνει ούτε και να ζήσει. Ευρίσκεται μεταξύ θανάτου και ζωής. Ωστόσο δεν λαμβάνει έναν τέλειο θάνατο. Δοκιμάζει την αγωνία μυρίων θανάτων. Κρίσεις Θεού, όταν ο Θεός θέλει το πλάσμα του να το κρίνει. Η ψυχή την οποία είπαμε την περασμένη Κυριακή πάσχει εκεί και περιμένει τον θάνατο και δεν έρχεται ο θάνατος. Τα τρία αυτά κοντάρια αδερφοί μου συμβολίζουν το εξής, ότι μετά από τον θάνατό μας δεν εξαφανίζεται η ψυχή, δεν είναι μέσα στην θεωρία των ηλιστών ανθρώπων που λέγει ότι μόλις αποθάνεις τα πάντα τελείωσαν.
Μετά από τον θάνατο η ψυχή ζει, υπάρχει. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο θα ερμηνευθεί μέσα στα τρία αυτά βέλη, τα κοντάρια τα οποία έβαλε ο Ιωάβ στην καρδία του Αβεσσαλόμ. Πρώτον, είναι μια μετάνοια πικρά, την οποία τώρα εκείνη τη στιγμή ο Αβεσσαλόμ το είχε μετανιώσει, αλλά τα πράγματα δεν υπήρχαν να δώσουν μετάνοια εις αυτόν. Μετανιώνει χωρίς όφελος, λαβώνει την ενθύμηση του προτέρου του βίου και μένει εκεί και σκέπτεται, πονεί, υποφέρει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Το δεύτερο είναι ένας υπερβολικός πόνος, το δεύτερο κοντάρι, το οποίο υπάρχει επάνω του. Χωρίς άνεση του παίρνει τον νου και του δίνει την παρούσαν κατάσταση. Τώρα λέγει υποφέρω. Και το τρίτον είναι μια άκρα επιθυμία που πληγώνει την θέληση αυτού του δυστυχισμένου ανθρώπου. Πληγώνει την στέρηση της μελούσης ζωής. Τώρα τι θα γίνω, έλεγε, πάνω σε εκείνο το δέντρο κρεμάμενος, έφερνε στο μυαλό του αυτά. Ήθελε μετάνοια, δεν την έβρισκε. Ήθελε να αλλάξει το σκηνικό το οποίο τον βρήκε, δεν μπορούσε. Και το τρίτο ήταν ότι το μέλλον μου τι θα είναι. Ο Αβεσσαλόμ με εκείνη την πληγή έμεινε ζωντανός για να δοκιμάζει περισσότερων βάσανων. Δεν επέτρεψε ο Θεός να ξεψυχήσει. Ήταν κολλασμένος με τρία κοντάρια. Δεν λαμβάνει θάνατον τέλειον για να δοκιμάζει θάνατον αιώνιον. Αυτή είναι κυρίως η κόλαση. Η κόλαση. Δεν υπάρχει θάνατος, αλλά υπάρχει αιώνιος πόνος. Αυτή είναι η κόλαση. Αιώνιος πόνος, χωρίς τελειωμό. Να βάλουμε στην διάνοια μας, αδερφοί μου, μίαν υπόγειον ζωφεράν φυλακή. Δηλαδή, να σκάψουμε με το μυαλό μας αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο βάθος, να το κλείσουμε να πεπάνω, να είναι μέσα ένα σκοτάδι, να υποφέρομαι με βάσανα αβάσταχτα, να φωνάζομαι, να χτυπούμε τα πλάτη και τα μήκη αυτού του τόπου, χάμου εις την γη, κανείς να μην μας ακούει, φως να μην βλέπουμε, παρηγορία να μην έχουμε και να υποφέρομαι συνεχώς. Και αν μέσα σε εκείνο το βάθος το οποίο φέρουμε κατά νου υπάρχει ένα τεράστιο καμίνι το οποίο μας καίει, μια φλόγα άσβεστος, ένα πλάτος άμετρον, μέσα σε εκείνο το βάθος να υπάρχει ανερμήνευτο τέλος. Μέσα σε εκείνη την κατάσταση ο νους, η θέληση, η ενθύμηση να έρχονται το ένα πίσω από το άλλο χωρίς να έχουν αποτέλεσμα. Μέσα στο νου μας να σκεπτόμεθα χωρίς αποτέλεσμα. Η θέληση μας να θέλει να αλλάξει χωρίς αποτέλεσμα. Η μνήμη των παρελθόντων να μας έρχονται συνεχώς το ένα πίσω από το άλλο χωρίς αποτέλεσμα. Μία μετάνοια πικρά χωρίς όφελος. Μετανοείς, αλλά δεν έχει κανένα όφελος αυτή η μετάνοια. Ένας τρόπος ο οποίος είναι άθλιος και μας καρφώνει την θέλησή μας επάνω στην γη, με ένα νουν μέσα στον άδειν και με μία θέληση εις τον ουρανόν να σκεπτόμεθα τον Θεόν εκείνη τη στιγμή.
Θεέ μου, αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή μου έρχονται αμέσως στο μυαλό και λέγω όλα αυτά τα πλάσματα τα οποία αποθυμίσκω χωρίς μετάνοια, χωρίς Θεόν, πού βρίσκονται, πού πηγαίνουν. Με την ενθύμηση ενθυμούνται την περασμένη ζωή. Δεν εξαλείφεται, δεν χάνεται. Εκεί σε παιδεύει όλη η ενθύμηση, η μνήμη. Τι έκανα, τι έκανα. Και έρχονται σαν ταινία από το μυαλό σου και περνούν όλα όσα έπραξες στην παρούσα ζωή. Δεν τα εξομολογήθηκε για να σβήσουν. Έφυγε ένα μετανόητος από τον κόσμο αυτόν. Διότι όταν εξομολογηθούμε όλα σβήνουν. Δεν υπάρχει τίποτε πλέον. Εάν όμως δεν εξομολογηθούμε, όλα εκείνη τη στιγμή, μέσα σε εκείνο το βάθος, έρχεται το ένα πίσω από το άλλο. Με το νου μας βρισκόμεθα εις τον Άδην και βλέπουμε μπροστά μας εκείνη την κόλαση. Ο βρυγμός των οδόντων, το τρίξιμο των οδόντων, αυτό το οποίο, εάν αξιωθούμε ποτέ, αδερφοί μου, και ειδούμε ένα βασανισμένο πλάσμα, ένα βασανισμένο μας αδερφόν, ο οποίος δοκιμάζεται από τα δαιμόνια, θα ακούσουμε το πρώτο των τριγμών των οδόντων, αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή, ο βρυγμός των οδόντων. Τρίζει τα δόντια του και νομίζεις ότι θα πέσει ένα οικοδόμημα το οποίο είναι φτιαγμένο από ξύλα και τρίζουν εκείνα τα ξύλα για να κοπεί αυτό το οικοδόμημα και να σωριαστεί. Και εκείνο το πλάσμα δεν το ξεύρει, δεν το θέλει. Αυτός ο βρυγμός των οδόντων είναι συνεχής ατελείωτος μέσα στην κόλαση. Ο σκόλιξ ο ακίμητος, υπάρχει σκουλίκι το οποίο τρώγει συνεχώς εκείνο το βάθος του ανθρώπου, το οποίο ονομάζεται συνείδησης. Βλέπετε αυτή τη στιγμή όταν κάνουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, δεν έχουμε ύπνο, λέμε γιατί το έκανα, γιατί το έκανα, γιατί το έκανα. Αυτό είναι το σκουλίκι, λέγει, το οποίο τρώει τη συνείδηση του ανθρώπου. Είναι ακίνητο σκουλίκι, λέγει, δεν αφήνει. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται, αδερφοί μου, και δεν έρχεται ύπνος επάνω τους. Τι είναι αυτό? Είναι το σκουλίκι, λέγει, το ακίνητο της κολάσεως, το οποίο κατατρώγει τη συνείδηση. Το σκότος το εξώτερο. Υπάρχει σκοτάδι, αδερφοί μου, αλλά το σκοτάδι της κολάσεως είναι ψηλαφυτό. Το αγγίζεις και το νιώθεις στα χέρια σου. Είναι το πύρτο άσβεστον, το οποίο δεν τελειώνει, δεν ελαττώνεται, πληθύνεται. Για να σας δώσω να καταλάβετε περισσότερο τι θα πει πύρ άσβεστον, ενθυμηθείτε τι δείχνουν οι τηλεοράσεις από εκείνα τα λεγόμενα ηφαίστεια όταν εκρήγνυνται. Βλέπετε εκείνη τη φωτιά, το καμίνι, εκείνες τις πέτρες, τις πυρακτωμένες, να πετάγονται σε ύψη, σε μέτρα πολλά. Εκείνη τη λάβανη η οποία βγαίνει και κατακαίει το παν. Δεν είναι αυτά παραμύθια, όπως λέγουν οι άπιστοι που λέγουν άστε τα αυτά, τα λέγω για να φοβηθούμε. Αν ήταν αυτό, ήταν καλά. Αλλά δεν είναι αυτό, δυστυχώς. Είναι η πραγματικότης. Η συντροφιά, όχι με ανθρώπους οι οποίοι είναι γεμάτοι από αγαθότητα. Συντροφιά με τους δαίμονας. Ξέρουμε τι θα πει αυτό. Έχουμε περιπτώσεις, αδερφοί μου, που όταν φωνάζει ο διάβολος, τα τύμπανα της ακοής μας πάνε να σπάσουν. Φανταστείτε τι γίνεται μέσα στην κόλαση. Όταν εκεί φωνάζουν όλοι οι δαίμονες και μέσα σε εκείνους τους δαίμονας όλες οι ψυχές. Τι γίνεται εκεί? Χωρίς τελειωμό, ατελείωτα. Η βάσανος με τα δαιμόνια, και δεν είναι μόνο να φωνάζουν και να μουγκρίζουν, αλλά να σε βασανίζουν συνεχώς, ατελείωτα. Αυτά τα ακούμε στην Αγία Γραφή. Αυτά είναι όμως ένα παραμικρό μέρος της κολάσεως.
Αυτά τα οποία είπαμε ως τώρα είναι ελάχιστο από την κόλαση. Είναι οι κόλαστες του σώματος, όπου είναι ο λιγότερον συγκρινόμενα με εκείνα τα οποία σας λέγω, η κόλαση της ψυχής. Μέσα στην κόλαση, αδερφοί μου, υπάρχουν σώες και οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Οι φύσεις εις των άνθρωπων, πέντε εχάρισεν αισθήσεις. Γεύσιν, όσφρησιν, αφήν, όρασιν και ακοήν. Αυτές οι πέντε αισθήσεις είναι σώες μέσα στην κόλαση. Και οι γεύσεις και οι όσφρησεις. Και σκεφτείτε, όταν πλησιάσουμε έναν δαιμονισμένο, δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Το δαιμόνιο που είναι μέσα έχει τέτοια απόχαν από το στόμα αυτού του βασανισμένου, που δεν μπορεί να το πλησιάσεις. Και λες, τι βρώμα είναι αυτή. Από έναν δαιμονα, αν είναι ένας δαιμονας ή αν είναι λεγιώνες δαιμονίων. Πόσον μάλλον μέσα στην κόλαση. Όση ευωδία έχει ο παράδεισος, τόση δυσοδία έχει η κόλαση. Έχουμε τις τρεις δυνάμεις της ψυχής, οι οποίες είναι σώες και αυτές. Είναι ο νους, είναι η θέληση, είναι η ενθύμηση. Τα τρία εκείνα κοντάρια του Αβεσσαλόμ, τα οποία έβαλε ο Ιωάβ στην καρδία του εκείνου του απειθούς νέου. Το πρώτο κοντάρι λαβώνει τον κολλασμένο στην ενθύμηση, αδερφοί μου. Είναι μια ζωντανή ανάμνηση της περασμένης ζωής. Μέσα στην κόλαση έρχεται αυτό το πρώτο το κοντάρι, το οποίο του ενθυμίζει όλα όσα έπραξαν στον κόσμο αυτόν. Καταλεπτός, το ένα πίσω από το άλλο. Πικρά ανάμνησης, η οποία όμως δεν μπορεί να φύγει πλέον, διότι βρίσκεται εις άλλον κόσμο. Αν είναι το δυνατόν να εχάναμε αυτή την ενθύμηση μέσα στην κόλαση, κάπως τα πράγματα θα είσαν λιγότερο υποφερτά. Όλα τα παρόντα του κόσμου τούτου, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι προς καιρόν, τα οποία λέγει δίδουν μίαν γλυκύτητα, λέγει, εις τον άνθρωπο ο οποίος ζει σε αυτόν τον κόσμο. Ύστερον δε, λέγει, γίνονται πικρότερα από όσα έχει η γη και πικρότερον χωλής, λέγει. Λέγει, του φέρνει ενθύμησης μέσα στην κόλαση ότι έκανες εκείνο, έκανες το άλλο, έκανες το άλλο, αλλά όλα, λέγει, αυτά πικραίνουν τόσο πολύ την ψυχή που δεν έχει τελειωμόν πλέον, αλλά συνεχώς, λέγει, είναι πικρότερα της σχολής. Να συλλογίζεται ο κολλασμένος στο διάστημα τόσων χρόνων, όπου έζησε πάνω στην γη, είχε τη δυνατότητα χίλιες φορές να μετανοήσει, και όμως δεν μετανοήσε. Πέρασαν τόσα χρόνια πάνω στην γη, ποτέ του δεν είπε να μετανοήσει. Είναι τούτο το οποίο ακριβώς λέγει ο Κύριός μας, ότι τους μηδέποτε μετανοήσαντας, λέγει, όσοι δεν μετανοήσαν ποτέ εις τον κόσμο αυτόν. Αυτή είναι η κόλαση για αυτούς. Δεν ήξερε ότι θα κολλαστεί αιώνια. Έβλεπε τους άλλους να εξομολογούνται και να τους ειρωνεύεται. Έβλεπε τους άλλους να ζητούν μετάνοια και να τους ειρωνεύεται, ή και να τους καταδιώκει ακόμη, διότι έχουμε μαρτυρίες πολλές από παιδιά τα οποία καταδιώκονται από τους γονείς τους, διότι θέλουν να ζήσουν με τον Χριστό. Καταδιώκονται, μαρτυρούν από τους γονείς οι οποίοι δεν θέλουν να μετανοήσουν. Η πληγή κάνει αυτό το κοντάρι με την ενθύμηση του κολλαζομένου να είναι μια μετάνοια πικρά και ανωφελής. Πικρά μετάνοια, χωρίς όφελος.
Το μόνο μετανοείς εκείνα που έκαμε, μα τότε είναι πλέον αργά να συγχωρηθεί. Τότε μόνο θα κλαίει συνεχώς με τα δάκρυά του και δεν θα μπορούν αυτά τα δάκρυα να του πλύνουν την ενοχή η οποία αισθάνεται η ψυχή. Περισσότερον τα δάκρυα αντί να δροσίσουν θα ανάβουν φλόγκας περισσότερας. Εν το άδειο και στη μετάνοια, ου και στη γαρενάδη της απελθούσιν εξομολόγησης και διόρθωσης. Πάντα είναι τελειωμένα πλέον. Αδερφοί μου, αυτά που σας λέγω έχει φριάξει ο Τρισκατάρατος αυτή τη στιγμή. Και εκείνο που παρακολουθώ είναι ότι ο ένας χάσκει, ο άλλος κοιμάται, ο άλλος δεν βλέπει, ξέβρει αυτός τι κάνει. Σου λέει, άστος, δεν είναι ανάγκη να ακούν αυτά τα πράγματα. Ε, αυτό κάνετε, βάρτε τη δύναμή σας να ακούσουμε. Αυτό σκυπάει μέσα στα πόδια σας, όπως πηγαίνει το θηρίο, η οχιά. Αυτά θα ακούμε. Ε, αυτά είναι οι πραγματικότητες. Για να δούμε, μακάρι να μην ήταν πραγματικότητες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητες. Μετάνοια πικρά εις τον άδειν. Ανοφελής μετάνοια. Ο Σαούλ, αδερφοί μου, για να δούμε εδώ ένα άλλο παράδειγμα από την Αγία Γραφή, έδωκε μία φορά μάχη με τους Φιλιστέους. Την ημέρα εκείνη ο Σαούλ, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ήθελε να κάνει μέχρι τέλος της ημέρας, ήθελε να νικήσει τους Φιλιστέους. Εξέδωκε μία διαταγή, η οποία διαταγή ήταν φοβερά. Έδωκε όρκον και είπε, αυτή τη στιγμή η διαταγή μου είναι μέχρι θανάτου. Εκείνος ο οποίος ήθελε να παραβεί την εντολή μου, λέγει, αν ήτο και ο ίδιος ο γιος μου, ο Ιωνάθαν, θα υποστεί την κύρωση της αποφάσεώς μου. Τι διαταγή έδωκε? Δεν θα αγγίσει κανείς ούτε να πιει νερό, ούτε να φάει, διότι εάν βάλει στο στόμα του έστω και το παραμικρό, θα αποθάνει. Θέλω, λέγει, να νικήσω τους Φιλιστέους και με αυτή την νηστεία ο Θεός μου θα με βοηθήσει, λέγει, να τους νικήσω. Μη παραβεί κανείς την εντολή μου. Ούτε κι αν είναι το παιδί μου, λέγει, θα υποστεί και αυτό τον θάνατο. Αποτέλεσμα. Ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, αξιωματικός του στρατού, κρατάει το ξύφος και προχωρεί εναντίον των εχθρών. Σε μία στιγμή συναντά ένα μελίσι. Το σκάβει με το ξύφος του και πάνω στο ξύφος του πιάνεται λίγο μέλι. Σηκώνει την άκρη του ξύφους και το βάζει στο στόμα του. Αυτό το λίγο μέλι, το ελάχιστο, το οποίο έπιασε επάνω το ξύφος το οποίο κρατούσε. Αυτό εμαθητεύθη εις τον Σαούλ και ο Σαούλ οργισμένος πλέον τον καλεί και του λέγει, τι έκανες, γιατί παρέβεις την εντολή μου? Γευσάμενος του λέγει, εγευσάμην μέλι βραχή. Έπιασε πάνω στην άκρη του ξύφους μου, του λέγει, λίγο μέλι, ελάχιστο μέλι, και το έβαλα στη γλώσσα μου. Αποτέλεσμα, αμέσως να φωνευθεί ο γιος του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, διότι ακριβώς παρέβει την εντολή του βασιλέως, και λέγει, προτού αποθάνει, τόση λίγη γλυκή της, λέγει, να μου φέρει το θάνατο? Μια τόσο ελαφρά απόλαυση, λέγει, να μου προξενήσει τόση βαρύ εμπέδευση να έρθει ο θάνατος? Κατηραμένο μέλι, λέγει, πικρότατο μέλι, και να μην είχα σε έβρει ποτέ στο δρόμο μου, ποτέ να μην είχα αγγίξει τη γλυκύτητά σου στο στόμα μου. Άθλιε Ιωνάθαν, τι έκανες? Άγγισες λίγο μέλι και τώρα πεθαίνεις. Γευσάμενος εγευσάμην μέλι βραχή και ειδού αποθνίσκω. Ο λίγο μέλιν το πτέσιμό μου, λέγει, και θάνατος στη μρία αιώνιος. Φεύγω από τον κόσμο τούτον.
με το πικρό αυτό παράπτωμα. Αδερφοί μου, σήμερα εκείνο το οποίο υπάρχει, ακούμε με ανθρώπους οι οποίοι λέγουν ο Θεός είναι άδικος, λέγει. Τούτο λέγει, επειδή επήγε και επόρνευσα, λέγει, θα βασανίζουμε αιώνια. Τι ήτανε, λέγει, μια μικρή απόλαυση. Και να βασανίζουμε αιώνια, ναι, θα αποθάνεις. Αυτή είναι η απόφαση του Θεού. Πόρνη βασιλεία Θεού κληρονομήσουσι. Έκλεψα, λέγει, πως έκλεψα αυτό το λίγο, λέγει, να πεθάνω αιώνια. Είναι άδικος ο Θεός. Λίγο μέλι, λέγει, να βρω το θάνατο. Και όμως αυτή η ζωή μας ολόκληρος είναι λίγο μέλι, αδερφοί μου, πάνω στην άκρη του ψήφους, το οποίο ο Ιωνάθαν ευρήκε εις τον δρόμο του και άγγισε. Τίποτε άλλο δεν είναι τούτη η ζωή. Είναι λίγη βραχή και ελάχιστο μέρος της αιωνιότητος. Όποιος, αδερφοί μου, μετανοήσει σε αυτό, σώζεται. Όποιος δεν μετανοήσει, κρίνεται και θανατώνεται. Θανατώνεται αιώνια. Η κόλαση είναι αναπόφευκτος. Δι' αυτό εκείνο το οποίο ζητεί ο Θεός, την μετάνοιά μας στον κόσμο αυτόν. Αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε, διότι ακόμη δεν αρχίσαμε το θέμα της κολάσεως. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη με τη βοήθεια του Θεού, και πλέον θα σταματήσουμε, διότι η ερχομένη εβδομάδα είναι του Λαζάρου η εβδομάδα. Θα σταματήσουμε, θα σας το πω και την ερχόμενη συνάντηση, την ερχόμενη μας συνάντηση, και πότε θα βρεθούμε μετά θα σας αναφέρω την ημέρα εκείνη. Έχουμε τα πάθη του Χριστού μας, έχουμε την Ανάστασή Του, έχουμε και την εορτή του Αγίου Γεωργίου αμέσως την επομένη ημέρα, δηλαδή την πρώτη Μαγίου, την πρώτη και την εορτή. Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μία αναγρυπνία την ημέρα των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, 7 Μαΐου, δηλαδή τις 6 το βράδυ που ξημερώνει η 7η ημέρα, τις 7 δηλαδή. 7 Μαΐου το 89 έκαναμε τα εγγένεια του Ιερού Ναού, το 81 τις 15 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε την ανέγερση του ναού, 81 μέχρι το 89, 8 χρόνια εκτίστηκε αυτός ο ναός. Αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο του Αγίου Γεωργίου, και δεν είναι ένας ναός, ένας, δύο, τρεις, και με το κηλικείο. Αυτά είναι τα θαύματα του Αγίου, και αυτή είναι η αγάπη σας, η αγάπη σας προς τον Άγιο, διότι με το ειδικό σας συστέρημα έγινε αυτό το οποίο βλέπουμε, και με το ειδικό σας συστέρημα γίνεται και αυτό το οποίο αρχίσαμε τώρα, να μας αξιώσει ο Άγιος Γεώργιος να φτάσουμε και εις τα εγγένειά του να χαρούμε την ημέρα εκείνη. Καλή Ανάσταση, αδερφοί μου. Ανάσταση.